γράψει η ιστορία με τα χειρότερα γράμματα αυτούς τους 158 της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ό,τι χειρότερο έχει περάσει η κοινοβουλευτική ομάδα στην ιστορία της χώρας, στη μεταπολίτευση. Με ένα πρωθυπουργό άφαντο, εξαφανισμένο, γιατί δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την αντιπολίτευση σήμερα. Γι' αυτό προτίμησε να εξαφανιστεί. Εμείς συνεχίζουμε κανονικά, τώρα που έχουμε την Ευρώπη πίσω μαζί μας πλέον. Θα έρθουν οι εισαγγελίες από την Ευρώπη, δεν θα τους αφήσουν. Και αν ο κύριος Καραμαλής νιώθει σήμερα υπερήφανος για αυτούς εδώ πέρα, τι να πω, ντροπή τους. Κύριε Φρανιδή, ναι. Η δικαίωση με ποιο αποτέλεσμα θα έρθει? Όταν οι αρμόδιοι υπουργοί, υφυπουργοί, οι εκπρόσωποι των εταιριών, ο ΣΕ, ΕργοΣΕ, της ΤΡΕΝΟΣΕ, της Hellenic Train, 57 φορές ισόβια ο καθένας τους. Έχετε σκεφτεί ποτέ ή έχετε συζητήσει ή μέσα στην οικογένειά σας έχετε δει ποιοι έχουν την ευθύνη κατά την άποψή σας? Δηλαδή, είναι ένα συνολικό πρόβλημα? Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορούσε τη χώρα ή ένα πρόβλημα που αφορούσε τελικά τη διοίκηση του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα? Ο αρμόδιος υπουργός επί 5 χρόνια, καμένη τηλεδιοίκηση, τα συστήματα ασφαλείας δεν λειτουργούσαν. Τι άλλο να πούμε, δηλαδή ο πολιτικός προϊστάμενος, ο νούμερο ένα, και ο κύριος Μητσοτάκης, από τη στιγμή που τον αθωώνει με όλες αυτές τις επιτροπές, είναι και αυτός βασικός υπεύθυνος πλέον. Εάν είχε αρθεί η ασυλία του κυρίου Καραμαλή και ο άνθρωπος αυτός είχε φτάσει στην δικαιοσύνη, ο τότε υπουργός, θα ήταν ένα θετικό βήμα για εσάς, ένα σημαντικό βήμα για εσάς? Εννοείται ότι ήταν σημαντικό, θα ήταν σημαντικό βήμα. Αλλά από ό,τι βλέπετε, έκανε μια παρέτηση εικονική, μετά ξαναέβαλε υποψηφιότητα, ήξερε ότι με τα ρουσφέτια στον νομό Σερών και λόγω ονόματος θα ξαναβγεί. Και νομίζει ότι επειδή ξαναβγήκε, εμείς θα τα παρατήσουμε και θα τον αφήσουμε να απολαμβάνει την ασυλία του. Δεν είναι έτσι όμως. Σεβόμενος το προσωπικό σας Γολγοθά, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης κινούνται και τοποθετούνται με βάση το τι πραγματικά πιστεύουν, ή πιστεύετε ότι επειδή αισθάνονται ότι είναι στο απειρόβλητο παίρνουν τη θέση αυτή? Δηλαδή, αν ένα άλλο κόμμα είχε την ευθύνη, θα λειτουργούσε διαφορετικά? Εγώ πιστεύω ότι μόνο το συγκεκριμένο κόμμα μπορούσε να λειτουργήσει έτσι. Γιατί έχουμε γνωρίσει όλους τους ανθρώπους από τα υπόλοιπα κόμματα, τους έχουμε επισκεφτεί. Συγκεκριμένοι. Νιώσατε όμως ότι είναι στην ασφάλεια? Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος. Νιώσατε όμως ότι είναι στην ασφάλεια της αντιπολίτευσης και της μη ευθύνης, ίσως, ενώ θεωρητικά έχουν ευθύνη διαχρονικά οι διοικήσεις της χώρας? Δεν έχει. Διαχρονικά πάβει να υπάρχει. Από τη στιγμή που από το 19 σταμάτησε η τηλεδιοίκηση, για 50.000 ευρώ δεν βάλαν τα καλώδια. Δεν λειτουργούσε ένα σύστημα ασφαλείας. Τα πληρωμένα όλα από την Ευρώπη που δεν ξέρουμε που πήγαν τα λεφτά. Ο σταθμάρχης ήταν δικός τους γαλάζιο παιδί Ρουσφέτη. Τι άλλο θέλετε να αποδειχτεί ότι είναι αυτή η βασική υπεύθυνη? Αυτά τα διαχρονικά τα κόβερε σε. Εγώ και εσείς, αν δουλεύουμε κάπου και έχουμε την ευθύνη και συμβεί κάτι, εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι? Πείτε δεν μου. Θα πει διαχρονικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πείτε μου κάτι. Πώς ήταν? Να σας πω και κάτι τελευταίο. Κάναν μια διαφήμιση. Ήρθε ο Καραμαλής εδώ πέρα στην έκθεση Θεσσαλονίκη και διαφήμιζε το Βέλος και το Βέλος και σε 4 ώρες στην Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είναι ασφαλές. Κάναν μια διαφήμιση και λένε Hellenic Train και δείχναν την τηλεδιοίκηση της Ρώμης. Όλα αυτά δεν είναι παραπληρωτικά? Ποιος τα έκανε? Γίναν πριν 20 χρόνια. Τώρα, πριν 4 χρόνια γίνανε όλα αυτά. Δηλαδή, πού θα φτάσουμε, στο Τρικούπι ή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία? Το ξέρετε ότι η γραμμή που και εγώ υπηρέτησα στον Εύρο έχει χαραχτεί από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και ακόμα είναι έτσι? Πείτε μου λίγο, μέσα στην εβδομάδα βρεθήκατε στο Ευρωκοινοβούλιο, εκεί όπου ακούστηκαν όλα όσα θέλατε να τοποθετηθείτε για αυτά. Γυρίστε πιο δυνατοί από εκεί? Σίγουρα πιο δυνατή και πιο αισιόδοξη.
αυτό που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο, να συμφωνήσουν και οι 7 εκπρόσωποι των κομμάτων, δεξιοί, ακροδεξιοί, αριστεροί, κεντρώοι, πράσινοι και η Κομισιόν μαζί, και μας δώσανε παψηφί την έγκριση για να πάει παρακάτω η υπόθεση και πλέον να αναλαμβάνει επίσημα η Ευρώπη και για το θέμα της δικαιοσύνης και για το θέμα των μεταφορών. Mm-hmm. Και σύν της άλλης ήταν και όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές της αντιπολίτευσης μαζί μας. Αυτό λέει κάτι. Και ο κόσμος που βρέθηκε έξω, γιατί ακούστηκαν πολλά ότι είναι κομματικοποιημένοι και τέτοια, ήρθαν άνθρωποι μετανάστες από Ολλανδία, Γερμανία, από τις γύρω χώρες, για να μας υποστηρίξουν. Δεν ήρθαν να υποστηρίξουν κανένα κόμμα. Αυτόν τον κόσμο που βλέπετε εκεί πέρα, άφησαν τα σπίτια τους και ήρθαν χιλιόμετρα μακριά για μας. Ποιος δρόμος άνοιξε τώρα με τη δεύτερη αυτή συνάντηση στο Ευρωκοινοβούλιο, τη δεύτερη παρουσία στο Ευρωκοινοβούλιο? Είναι ανοιχτές οι επιτροπές και της δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεταφορών. Δηλαδή τώρα θα έρχονται οι εισαγγελείς συνέχεια από την Ευρώπη και θα ζητάνε στοιχεία. Και δεν τους κουνάνε εδώ το δάχτυλο, όποτε θέλουν η Ευρώπη είναι δικιά τους και όποτε θέλει η Ευρώπη, αν μιλάει καμιά Ευρωπαία εισαγγελέα, την απαξιώνουν. Ή θέλουμε να είμαστε στην Ευρώπη, να φύγουμε από την Ευρώπη. Ας αποφασίσουν τι θέλουν. Θα ζητήσω ένα σχεδόν πολιτικό σχόλιο. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, μίλησε για πολιτικές βδέλες. Αισθανθήκατε στην επίσκεψή σας στο Ευρωκοινοβούλιο ότι χρησιμοποιηθήκατε από πολιτικούς για να εμφανιστούν οι ίδιοι στο προσκήνιο ή για να λειτουργήσουν με κάποιο τρόπο? Αφού είναι βδέλες αυτοί, γιατί δεν κάναν αυτοί τις βδέλες να βάλουν τον κύριο Κυμπερόπουλο που στείλανε εκεί να κάνει αυτός αναφορά στις επιτροπές για να πάμε? Γιατί ένας ευρωβουλευτής δικός τους δεν το έκανε αυτό επί ένα χρόνο? Μήπως γιατί δεν τους συμφέρει? Δηλαδή τώρα όταν ενώνονται όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες, είναι απέναντί τους. Είναι όλη η Ευρώπη απέναντί τους. Δηλαδή όλοι αν είναι τρελοί και η κυβέρνηση κύριου Μητσοτάκη είναι... θα τρελαθούμε εντελώς δηλαδή, τα αυτονόητα. Πείτε μου πότε θα αισθανθείτε δικαιωμένος για το θάνατο του παιδιού σας. Σας είπα, 57 φορές ισόβια όλοι οι υπεύθυνοι των εταιριών μαζί και οι υπουργοί και τα υφυπουργεία τους. Αυτό, τίποτα λιγότερο.